Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το πανεπιστημιακό άσυλο, την κυβερνησιμότητα των Δήμων και το ασυμβίβαστο στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στην επί της αρχής ψηφοφορία υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, ενώ καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το άρθρο 64 του νομοσχεδίου που αφορά την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου υπερψηφίστηκε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Λύσης. Το Κινάλ από την πλευρά του δήλωσε παρόν, ενώ καταψήφισε το ΚΚΕ που είχε, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητήσει, ονομαστική ψηφοφορία επί του επίμαχου άρθρου. Ακολούθησε ψηφοφορία για σειρά άρθρων, τα οποία έγιναν και αυτά δεκτά από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ψηφοφορία του πολυνομοσχεδίου της κυβέρνησης κατατέθηκαν τροπολογίες με τις οποίες καταργείται το βάσιμο της απόλυσης, η ευθύνη των εργολάβων για παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων, ενώ παράλληλα μπαίνει πλαφόν και στις συντάξεις. Η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει την κατάθεση τροπολογιών σε άσχετο πολυνομοσχέδιο μόλις λίγα λεπτά με την ψήφισή του προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων την αντιπολίτευση. Τελικά από τη συζήτηση και πριν την ψηφοφορία αποχώρησαν ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Μέρα 25 και ακολούθησαν Κίνημα Αλλαγής και Ελληνική Λύση. Από ό,τι φαίνεται, όλο αυτό δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μία προσπάθεια να καθυστερήσει η διαδικασία ώστε να έρθει εδώ ο κύριος Βρούτσης να μας καταθέσει μετά από 30 ώρες διαδικασίας δύο τροπολογίες, τρεις τροπολογίες, οι οποίες είναι ανεξαρτήτως της ουσίας, η ουσία τους είναι απαράδεκτη ούτως ή άλλως, διαδικαστικά επίσης απαράδεκτες, και καλούμε το Προεδρείο να μην τις κάνει αποδεκτές ή την κυβέρνηση να τις αποσύρει τώρα. Η ευθύνη είναι τεράστια, τα ζητήματα αυτά δεν μπορούν να λύνονται τελευταία ώρα στις 8 Αυγούστου μετά από διαδικαστικές παραβιάσεις, τις οποίες νομίζω ότι οφείλει όλο το Κοινοβούλιο και όλες οι πτέρυγές του να καταγγείλουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Ας προσπαθήσουμε να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε αυτή την αίθουσα. Είμαστε τόσες μέρες, έχουμε καταπονηθεί με τη διαδικασία του επίγοντος. Έχουμε ένα ογκοδέστατο νομοσχέδιο με τελείως ετερόκλητες διατάξεις. Έρχεται τελευταία στιγμή ο Υπουργός και καταθέτει τροπολογίες οι οποίες έχουν πάρα πολύ σημαντικό περιεχόμενο, ενώ μας είχε ανακοινωθεί ότι στις 6 ώρα θα αρχίσει η διαδικασία της ονομαστικής ψηφοφορίας. Καλούμε την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να μην ακολουθήσει διαδικασίες τις οποίες κατά κόρο στυλίτευε τα τελευταία χρόνια και εμφανίζει το τελείως απογοητευτικό φαινόμενο να έρχεται από την πρώτη στιγμή της θητείας της και να επαναλαμβάνει έτσι ό,τι χειρότερη πρακτική υποβάθμισης του Κοινοβουλίου. Από τη στιγμή που μπαίνετε στην ουσία τη συζήτηση είναι μια απαράδεκτη διαδικασία. Όχι. Καταγγέλουμε το Προεδρείο για αυτή τη διαδικασία και αποχωρούμε από τη συζήτηση. Κύριε Καραθανασόπουλε, έχει δικαίωμα να αναπτύξει τις τροπολογίες. Πρέπει να ακούσει, πρέπει να ακούσει η Βουλή. Δεν μπαίνουμε στην ουσία. Απλώς πρέπει να αναπτύξει ο Υπουργός. Πρέπει να αναπτύξει. Θεωρούμε την κατάθεση της συγκεκριμένης τροπολογίας κήρυξη πολέμου από την κυβέρνηση στο πολιτικό πολιτισμό. Θεωρούμε ότι μόνο και μόνο η προσπάθεια αυτή τη στιγμή, την τελευταία στιγμή μιας μακράς συζήτησης, να εισαχθούν αυτού του είδους οι τροπολογίες χωρίς καμία ουσιαστική συζήτηση, αποτελεί πλήγμα για αυτό το Κοινοβούλιο. Για μας, όπως είπα και προηγουμένως, είναι θέμα αρχής. Σε κάθαρα πράγματα. Τροπολογίες. Έτσι δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε. Δεύτερον, κανονικότητα λέγατε ως κόμμα προεκλογικά. Αυτό το λέτε κανονικότητα.
να ψηφίσετε μόνοι σας, γιατί ξαφνικά βρέτε τροπολογίες. Είναι σωστό αυτό, κύριε Σκανδαλίδη, παρακαλώ πάρα πολύ. Και επίσης θα πω κάτι σε όλους. Αν είναι όντως επίγον, κύριε Υπουργέ, συμφωνώ μαζί, είναι επίγον. Να μην κλείσει η Βουλή. Να κάτσουμε και 15 και 16 και 17 του μηνός να δουλέψουμε εδώ μέσα. Γιατί μας φαίνεται μία ώρα πριν αυτή την ιστορία. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι σύμπτωση που προεδρεύων είναι ο κύριος σήμερα, ο κύριος πρόεδρος. Θέλω να το πιστέψω ειλικρινά. Γιατί όλα αυτά, 4 ώρα είπατε, ήρθε η ιστορία από το ελεκτικό συνέδριο. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν σέβεστε τους θεσμούς και δίνετε σε αυτούς το δικαίωμα να εκθέτουν όλη την παράταξή σας. Πάμε ειλικρινά, δεν μπορεί να συμμετέχουμε κι εμείς. Αποχωρούμε. Σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο. Μετά από 30 ώρες επίπονης συνοβουλευτικής διαδικασίας, ο Υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης φέρνει πραξικοπηματικά δύο τροπολογίες, οι οποίες ουσιαστικά καταργούν τον πυρήνα της φιλεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως είναι και μια εσκεμμένη αποχώρηση, διότι ήξεραν ότι θα ακούσουν και δεν ήθελαν να είναι παρόντες. Εν πάση περιπτώσει, για μένα αποτελεί τιμή στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο να εισηγούμε δύο κρίσιμες, επίγουσες, σημαντικές και θετικές διατάξεις. Και την ίδια στιγμή να φέρνω επίσης με τη μορφή που έχει το χαρακτήρα του επίγοντος, και θα εξηγήσω γιατί, δύο τροπολογίες οι οποίες επίσης είναι σημαντικές, κρίσιμες και θετικές για τους εργαζόμενους, για τους συνταξιούχους, για την Ελλάδα που θέλουμε την επόμενη μέρα. Επιστολή προς τον Υπουργό Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη για την παράταση λειτουργίας των μονάδων 3 και 4 του ΑΕΙΣ Καρδιάς απέστειλε ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης. Όπως εξηγεί, η απόσυρση των μονάδων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των έργων της μονάδας Πτολεμαϊδα 5, προκειμένου να συνδεθεί η τηλεθέρμανση, ώστε να αποτραπεί κάθε κίνδυνος καινού τροφοδοσίας θερμότητας των πιθανών ελλείψεων στο ενεργειακό σύστημα της χώρας. Επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας έστειλε ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης με αντικείμενο την παράταση λειτουργίας των μονάδων 3 και 4 του ΑΕΙΣ Καρδιάς και το μέλλον της τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας. Με την επιστολή, ο Δήμαρχος ζητά από τον Υπουργό να διασφαλιστεί η ομαλή μεταλλητική μετάβαση της περιοχής μέσα από τα εξής βήματα: υποστήριξη της απόφασης παράτασης λειτουργίας της μονάδας 3 και 4 του ΑΕΙΣ Καρδιάς και την επιλογή χρηματοδοτικών μέσων για την άμεση δημοπράτηση του έργου σύνδεση της τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας με τη μονάδα 5 και εφεδρείας τηλεθέρμανσης. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, θεωρώ ότι ο νέος υπουργός θα πρέπει να είναι ενήμερος για όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν τον Δήμο μας και έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Ενέργειας. Και επίσης πιστεύω ότι πρέπει να ενημερωθεί για τα ζητήματα τα οποία αφορούν την τηλεθέρμανση και έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της 3 και 4 μονάδων του ΑΕΙΣ Καρδιάς. Επειδή το τελευταίο διάστημα υπάρχει μία όχληση από μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία γενικότερα του ΑΕΙΣ Καρδιάς αλλά και του ΑΕΙΣ Αμιντέου, θεωρώ ότι όχι μόνο θα πρέπει να είναι ενήμερος ο Υπουργός, αλλά θα πρέπει να γίνει και ένα ραντεβού ώστε να εξηγήσουμε στον Υπουργό τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν και τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία κυρίως για τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης αλλά και γενικότερα για την πορεία της περιοχής μας, καθώς επίσης και για τα θέματα τα οποία αφορούν τα επιστρεφόμενα της Μαυροπηγής. Ήδη έχουμε ζητήσει να κλειστεί ένα ραντεβού με τον νέο Υπουργό. Θεώρησα όμως ότι και εγγράφως θα πρέπει να ενημερώσουμε για όσα ακούμε τελευταία και βλέπουν το φως της δημοσιότητας και έχουν να κάνουν με τις εξηγήσεις που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη λειτουργία τόσο της 3 και 4 μονάδων του ΑΕΙΣ Καρδιάς όσο και του ΑΕΙΣ Αμιντέου. Η λειτουργία των μονάδων 3 και 4 είναι μονόδρομος για την Πτολεμαϊδα. Διαφορετικά δεν έχουμε λύση στην θέρμανση στο μεταβατικό διάστημα μέχρι τη σύνδεση με τη νέα μονάδα του Πτολεμαϊδα 5. Σαφώς είναι μονόδρομος, γι' αυτό και το αναφέρουμε στο έγγραφό μας ότι θα πρέπει οπωσδήποτε οι 3 και 4 μονάδες του ΑΕΙΣ Καρδιάς να λειτουργήσουν μέχρι να μπορέσουμε να πάρουμε θερμική ενέργεια από την μονάδα από το Πτολεμαϊδα 5. Μεσολάβηση βουλευτών που είναι και πολλοί της κυβέρνησης, ζητήσατε, προτίθεστε να ζητήσετε τη μεσολάβησή τους?
Όχι μόνο θα ζητήσουμε τη μεσολάβησή τους, αλλά στο επόμενο διάστημα θα γίνει μια συνάντηση και συντονισμός των ενεργειών μας και με τους βουλευτές, όχι μόνο της κυβερνητικής παράταξης, αλλά όλους τους βουλευτές του νομού Κοζάνης, καθώς επίσης και τους περιφερειάρχες, τον περιφερειάρχη που ακόμα δεν έχει τελειώσει η θητεία του, αλλά και τον νεοκλεγέντα περιφερειάρχη, καθώς επίσης και τον δήμαρχο, τον νεοκλεγέντα δήμαρχο της Πτολεμαίδος. Αυτό μάλλον χρονικά θα γίνει γύρω στο 15 Αύγουστο, ώστε να γίνει άμεσα και η συνάντηση στο Υπουργείο Ενέργειας. Επικίνδυνο χαρακτηρίζουν το παλιό αναψυκτήριο στις εργατικές κατοικίες της Πτολεμαΐδας, οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Φλάς και στον συνάδελφο Κώστα Μαυρίδη για την κατάσταση που επικρατεί. Επίσης, κάνουν λόγο για εγκατάλειψη του πάρκου και της παιδικής χαράς και ζητάνε την άμεση παρέμβαση των αρμοδίων προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα. Τι γίνεται εδώ πέρα με αυτό το παλιό κτίσμα? Κοιτάξτε, αυτό το κτίσμα είναι της, του ΟΕΚ. Είναι ένα κτίσμα το οποίο είναι εγκατελειμμένο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα... Και από ό,τι βλέπω είναι πεσμένη και η τζαμαρία εδώ. Ναι. Αυτό είναι από δολιοφθορά ή από... Όχι, είναι, συνέβη. Έχει πάθει καθίζηση το κτίριο. Για πάμε στη γωνία. Έχει πάθει καθίζηση το κτίριο. Ναι. Έκατσε το έδαφος. Έκατσε να δει, το έδαφος. Έχει ξεκολλήσει από επάνω. Με αποτέλεσμα να τραβήξει και να ξεκολλήσει την τζαμαρία. Να φύγει το τζάμι. Και να φύγει το τζάμι, και το οποίο είναι κομμάτι το οποίο κρέμεται, είναι σχέτη λιμωτόμος. Τα παιδιά μας, όλα τα παιδιά εδώ, παίζουν εδώ μπροστά. Φυσικά, μετά από κάποιες ενέργειες των κατοίκων εδώ, προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε κατά κάποιον τρόπο αυτό το κομμάτι, να μην έχουμε κάποια δυσάρεστο, ναι, ναι, κάποια δυσάρεστη εξέλιξη. Αλλά... Πάντως έχει γυαλιά κάτω. Ναι, είναι το αποτέλεσμα. Και έτοιμα να φύγουν και τα τζάμια. Αυτή η μύτη εδώ, το τζάμι, αυτό το κομμάτι έχει πέσει χθες, το οποίο έπεσε και εδώ ήταν, δηλαδή ένα παιδάκι τελευταία στιγμή κλείτωσε. Και είμαστε εδώ στο κοινόχρηστο χώρο, στο πάρκο των εργατικών κατοικιών. Ναι, είμαστε στο κοινόχρηστο χώρο. Δηλαδή κατά τα άλλα εδώ θα ήταν ένας χώρος ζωντανός. Έτσι ακριβώς, αυτό και εμείς το φανταζόμαστε και με τις... προσπάθειες των κάθε κατοίκων ξεχωριστά και όλων μαζί προσπαθούμε εμείς οι ίδιοι μετά από την τόσο αναλυγισία του Δήμου. Αυτό το κτίσμα ποιανού είναι? Είναι κάποιο ιδιωτικό, είναι αυτό δημόσιο, δημοτικό? Τι... Αυτό και εγώ προσπάθησα να το διευκρινίσω, αλλά όλοι είναι ανεύθυνοι. Πήγα στο Δήμο, το οποίο ξέραμε ότι ήταν η δικαιοδοσία του Δήμου. Ο Δήμος το αποποιήθηκε, είπε ότι είναι η δικαιοδοσία του ΟΕΚ, της Πολωνομίας. Η Πολωνομία λένε είναι η δικαιοδοσία του ΟΕΚ, οπότε είμαστε σε μια διαδικασία τέτοια. Κανενός δεν είναι, αλλά το κτίσμα είναι επικίνδυνο. Το κτίσμα είναι εδώ, και εδώ παίζουν παιδιά. Και εδώ τα δικά σας παιδιά. Το οποίο παίζουν τα δικά μας τα παιδιά. Και είναι, και, είναι και ακριβώς δίπλα στην παιδική χαρά, έτσι. Παιδική χαρά, η οποία παιδική χαρά τώρα να μην σας αναφέρω, θα άμα θέλετε. Α, θα δούμε εδώ με τους κύριους εδώ. Βλέπω εδώ. Είναι και οι άλλοι κάτοικοι εδώ. Ποιος θα μου μιλήσει, τι γίνεται με την παιδική χαρά? Η παιδική χαρά είναι χάλια. Καθόλου ασφάλεια δεν έχει. Τα παιδιά είναι κουνιούνται. Είναι προεγκατάλειψη. Αν θα δείτε, και τα πάρκα, είναι σάπια τα όλα. Ξύλα. Και το κτίσμα. Δεν υπάρχει καμιά ασφάλεια. Δηλαδή νομίζω... Είναι επικίνδυνα τα καλώδια. Μου είπαν ότι καλώδια. Κάποιο παιδάκι έπαθε ηλεκτρομηξία ή χτυπήθηκε από το ρεύμα. Χτύπησε το ρεύμα γιατί πήγε έβαλε τα δάχτυλά του χωρίς να ξέρει και τα καλώδια ήταν έξω. Πού, σε ποια καλώδια? Να δείτε, μπορείτε να δείτε. Είναι απ' έξω. Σε ποια? Σε αυτά τα φωτιστικά. Περιττώ να σας πω ότι και εδώ να κάνουμε λίγο, ο τείχος έχει ανοίξει και από πάνω. Στα φωτιστικά. Τα φωτιστικά. Το οποίο αυτό το συγκεκριμένο προσπάθησα εγώ, γιατί το βράδυ που νυχτώνει με την, λειτουργούν με αυτά. Λειτουργούν με τη γύρωση που κάνει, όλα σπινθυρίζουν. Ήρθε το παιδάκι. Τι λέτε? Ναι. Ήρθε το παιδάκι εδώ, ελάτε να δείτε εδώ κατάσταση. Εδώ είναι γυμνά καλώδια έξω. Τα οποία θέλουμε να έχουμε σιγουριά και να λέμε ότι έχουμε πάρκο. Και αυτό εδώ... Α, είναι γυμνά τα καλώδια. Γυμνά τα καλώδια. Εγώ ό,τι μπορώ με συμμαζεύω μαζί με τους... Για να παίζουν τα μωρά έτσι. Λοιπόν, αυτό το φωτιστικό, ναι, είναι φωτιστικό. Πάνω οι το παιδικές μεγάλο. Χαρές είναι όλες εκτός προδιαγραφών και πρέπει να αποσυρθούν. Εδώ είναι οι βάσεις. Έτσι λέει. Πάρτε τις βάσεις, κουνιούνται τα παιδιά, είναι στον αέρα. Έχει πέσει όλη η κούνη.
Αυτό, και αυτό από εκεί. Όλες οι γονείς, όλα σάπια είναι. Από ό,τι βλέπετε, δεν μπορείτε να καταγράψετε. Η κατάσταση είναι αυτή. Είναι στον κύριο Κυροπούλη και όλα είναι χάλια. Ναι, ναι. Και όλα, μετά από, μετά από προσπάθειες που και παρακάλια τουλάχιστον να μας βελτιώσουν κάποια κατάσταση εδώ λίγο, όλοι είναι ανεύθυνοι, όλοι είναι εκτός προγράμματος, όλοι, κανένας δεν έχει ευθύνη. Ποια είναι, δηλαδή, που, τι πρέπει να κάνουμε. Τα δημοτικά μας τέλη, όμως... Το χάλι εδώ, στη γωνία πάρτε. Ναι. Τα δημοτικά μας τέλη, όμως όλοι... Ναι, αυτά είναι, επικίνδυνες κατασκευές. Αυτό, άμα κάτσεις εδώ, τελείωσες. Εδώ. Βάλαμε ξύλο τα έχουμε. Αυτά έχουν από το 80. Εδώ κουνιούνται τα παιδιά άλλης κατηγορίας. Πάρε και εκεί τη λακκούβα. Εδώ πρέπει να έχει χαλίκι για να παίζει τα μωρά. Από κάτω έχει βράχος. Έτσι και πέσει το μωρό εκεί μέσα, τελείωσε. Ας που δεν υπάρχουν κούνιες. Ας που δεν έχει και κούνιες, αλλά... Και μου λέγατε ότι ο τείχος είναι έτοιμος να πέσει. Ναι, ναι. Έτοιμο είναι, ξεκόλλησε. Άμα κάνουμε μία ακόμα προσπάθεια να καταγράψουμε τον τείχο, ο οποίος έχει ανοίξει από πάνω... Δηλαδή μπορεί να φύγει... Ναι, ναι, είναι ανά πάσα στιγμή που μπορεί να καταρρεύσει και το ντουβάρι. Το κτίσμα, ναι. Για να μην... Και θα έχουμε... Εδώ, από εδώ θα φαίνεται ότι έχει ξεκολλήσει και έχει γύρει προς τα έξω, πάνω ψηλά. Είπαν 60 είπε τώρα. Εδώ, εδώ, και από εδώ. Έχει έρθει προς τα έξω. Ναι. Και αυτό δεν είναι αυτό. Μας. Σε λίγο θα γίνει και στέκει... Περιφερειακών ανθρώπων. Περιφερειακών ατόμων. Το οποίο θα βρούνε σίγουρα οπωσδήποτε. Και κάτι βρούνε. Ακόμη λίγο να επισημάνω. Τουλάχιστον 5 φορές πήραμε τηλέφωνο να έρθουν να κλαδέψουν τα δέντρα. Βλέπετε. Εγώ πάμε πολλές φορές και το παιδί μου προχωρώντας κόντεψαμε με τις πευκοβολιώνες να βγάλουμε τα μάτια μας. Δηλαδή, αν είσαι λίγο αφηρημένος, βλέπετε που ναι, είναι. Ναι, για να περάσει κανείς πρέπει να σκύβει. Και οι πευκοβολιώνες, τα παιδιά όπως τρέχουμε τα ποδήλατα ή άμα περπατάς και κοιτάς δεξιά ή αριστερά, έβγαλε τα μάτια σου. Τους πήραμε πάρα πολλές φορές, βλέπετε, ούτε τα κούρεψαν ποτέ. Εκτός αυτό, βλέπετε και τα καλώδια, όλα είναι εκτός. Δεν ξέρω τώρα αν έχει ρεύμα ιδεολογικά, είναι κομμένο το ρεύμα, αλλά άσχετα πέρα από αυτό, όλα τα καλώδια είναι γυμνά και είναι έξω. Ναι, η μπρίζα είναι έξω. Δηλαδή προσπαθούμε να προλάβουμε, ο καθένας μας κάνει το χωροφύλακα εδώ, να μην έρθει κάποιο μωρό και έχουμε ατύχημα. Και μετά και με την μπασκέτα η οποία είδαμε τι γίνεται, θορυβηθήκαμε πιο πολύ, γι' αυτό και θεωρήσαμε σωστό να επισημάνουμε το πρόβλημα, όποιος εν πάση περιπτώσει είναι ο υπεύθυνος, να αναλάβει την ευθύνη του. Κάτι να κάνει. Μειωμένη κατά 3,2 μονάδες είναι η ανεργία στη Δυτική Μακεδονία το μήνα Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Η ανεργία σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 είναι μειωμένη και πανελλαδικά. Η έρευνα σε αριθμούς δείχνει ότι οι άνεργοι ανήλθαν σε 815.166 και μειώθηκαν κατά 108.124 άτομα σε σχέση με το Μάιο του 2018. 2,2 μονάδες υποχώρησε η ανεργία τον μήνα Μάιο συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2018, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η ανεργία μειώθηκε στο 17,2% έναντι 19,4% του 2018 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 17,4% τον Απρίλιο του 2019. Οι απασχολούμενοι εκτιμάται ότι ανήλθαν στα 3.922.991 άτομα, οι άνεργοι σε 815.166 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.198.741 άτομα. Σύμφωνα με την Ελστάτ, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά περίπου 82.000 άτομα και οι άνεργοι μειώθηκαν κατά περίπου 110.000 άτομα. Στους νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών, η ανεργία μειώθηκε στο 33,8%, ενώ η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία εξακολουθούν να κρατούν τα σκύπτρα του υψηλότερου ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα, 20,2%. Μειωμένο ωστόσο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, κατά 3,2 μονάδες. Στον αντίποδα είναι η Κρήτη, με την ανεργία να βρίσκεται μόλις στο 9,2%.
Μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο στη Δυτική Μακεδονία από αύριο Παρασκευή και μέχρι το 15 Αύγουστο, λόγω του νέου κύματος καύσωνα που θα είναι παρατεταμένος. Η πολιτική προστασία συνιστά στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού να λάβουν προληπτικά μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς προβλέπεται σταδιακή άνοδο θερμοκρασίας και συνθήκες καύσωνα. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες όπως και τους δήμους της περιφέρειας, ώστε να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα. Επιπλέον, δίνεται η συμβολή στους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την επικράτηση των υψηλών θερμοκρασιών. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα άτομα που ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Θα παραμείνει αρκετά ζεστός ο καιρός και αύριο στη Δυτική Μακεδονία, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, ίσως τοπικά και 38. Κατά την διάρκεια της Κυριακής θα έχουμε μια μικρή υποχώρηση κατά 1-3 βαθμούς ανάλογα την περιοχή της περιφέρειάς μας. Όμως αυτή η πτώση θα είναι προσωρινή, μιας και από Δευτέρα ξανά θα αρχίσει να ανεβαίνει ο υδράργυρος για να φτάσουμε τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και πάλι στη Δυτική Μακεδονία. Υπάρχουν κάποιες ελπίδες το απόγευμα του 15 Αύγουστου να σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες στη Δυτική Μακεδονία, όμως είναι σαφώς μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά πρωίμη για να μιλήσουμε με ασφαλή συμπεράσματα για την εξέλιξη του καιρού μέχρι τότε. Γιώργο, μπορούμε να μιλήσουμε για συνθήκες καύσωνα στη Δυτική Μακεδονία ή είναι λίγο πιο ήπιες από την κλίμακα, ας πούμε, του καύσωνα? Κοιτάξτε, τώρα θα τολμούσα να πω ότι είναι αρκετά δύσκολο να θέτεις όρους σε ορισμένες λέξεις. Mm-hmm. Οπότε ως προς αυτό μπορεί να μην φτάνουμε τους 40 και 42 βαθμούς, αλλά η μεγάλη διάρκεια θερμοκρασιών της τάξης των 36 με 37 και 38 βαθμών Κελσίου σαφώς είναι ένας παράγοντας που επιβαρύνει τους οργανισμούς. Ίσως σαφώς έχουμε δει και πιο υψηλές τιμές θερμοκρασίας, γι' αυτό θα πρέπει να τηρούμε και να αποφεύγουμε μάλλον την εργασία ή τις μετακινήσεις των ευπαθών, κυρίως κοινωνικών ομάδων, κατά την διάρκεια του μεσημεριού και του απογεύματος, όπου έχουμε και τις ψηλότερες τιμές θερμοκρασίας. Μάλιστα. Στο σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι η Δυτική Μακεδονία είναι από τις λίγες περιοχές της χώρας όπου έχει την ευεργέτημα να έχει δροσερές τιμές θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της βραδιάς, εν αντιθέσει με άλλες περιοχές όπου οι πολύ υψηλές τιμές θερμοκρασίας επιμένουν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Έτσι λοιπόν αυτό είναι το θετικό, το παρήγορο του κλίματος που διαθέτουμε στη Δυτική Μακεδονία. Και επειδή, Γιώργο, οι ημέρες που ακολουθούν είναι εκδρομικές ημέρες, θα έχουμε την ευκαιρία καθημερινά από τα δελτία καιρού τα δικά σου να ενημερωνόμαστε για τις καιρικές συνθήκες και για τα όσα θα γίνουν στην περιοχή μας στις επόμενες ημέρες, έτσι? Σαφώς, και δεν είναι μόνο το γεγονός ότι είναι περίοδος εορταστική και ο κόσμος είναι σε διακοπές. Έχουμε και τους αγρότες στη Δυτική Μακεδονία, οι οποίοι έχουν τις καλλιέργειές τους που κρέμονται ουσιαστικά από τις συνθήκες που θα επικρατήσουν, τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην περιφέρειά μας. Παρατεταμένες συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα μας από την Παρασκευή 9 Αυγούστου και για μία εβδομάδα, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές της Υπηρετικής Ελλάδας. Στη Δυτική Μακεδονία το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ το βράδυ ο υδράργυρος θα πέφτει απότομα σε ορισμένες περιπτώσεις κάτω από τους 20 βαθμούς. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, νέο κύμα με υψηλές θερμοκρασίες θα σημειωθεί σε όλη τη χώρα αλλά και στη Δυτική Μακεδονία. Βέβαια, οι αναφορές της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για 40 και 42 βαθμούς δεν αφορούν τη Δυτική Μακεδονία. Στη Δυτική Μακεδονία η μέγιστη τιμή θερμοκρασίας δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Είναι όμως μεγάλης διάρκειας, όπως φαίνεται με τα μέχρι τώρα προγνωστικά στοιχεία, το νέο κύμα αυτό με τις υψηλές θερμοκρασίες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα σημειώνονται υψηλές θερμοκρασίες που, όπως είπαμε, θα φτάνουν τους 35 και 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα υποχωρούν σημαντικά
οι θερμοκρασίες θα πέφτουν ακόμη και κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου σε πιο ορεινές περιοχές. Το παρατεταμένο κύμα καύσωνα και υψηλών θερμοκρασιών θα κρατήσει μέχρι και τον 15 Αύγουστο. Γι' αυτό και οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού θα πρέπει να αποφεύγουν την κίνηση τις μεσημεριανές ώρες και να προτιμούν τα σκιερά μέρη με χρήση καπέλου και ενυδάτωση με άφθονο νερό. Οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα, να λάβουν έγκαιρα μέτρα αυτοπροστασίας, να αποφύγουν την πολύ ωρή παραμονή στον ήλιο, το τρέξιμο ή το περπάτημα κάτω από τον ήλιο και κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας, τη βαριά σωματική εργασία, να προτιμούν να βρίσκονται σε δροσερά και σκιερά μέρη, να καταναλώνουν άφθονο νερό και χυμούς φρούτων και βέβαια να εφαρμόζουν τις οδηγίες του θεράποντα γιατρού όταν βρίσκονται σε φαρμακευτική αγωγή. Είναι απλά πράγματα, αυτονόητα, τα οποία αν εφαρμοστούν έγκαιρα θα αποφύγουμε έτσι προβλήματα και φαινόμενα θερμοπληξίας. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους αυξημένους σε ένταση ανέμους θα αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Γι' αυτό και η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τα μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς. Τα ξερόκλαδα έβαλα να κάψω. Ένα τσιγάρο πέταξα. Το συρματόπλεγμα έκοβα με τον τροχό. Ψήναμε για τα γενέθλια. Είχε κι άλλα σκουπίδια εκεί. Πρώτη φορά μου ξέφυγε ο έλεγχος. Σκέφτηκα ότι κάποιος τα είχε ειδοποιήσει. Δεν υπολόγισα τη ζέστη και τον αέρα. Πώς έγινε αυτό? Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Σάββατο, σύμφωνα με το χάρτη που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο χάρτης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών και εκδίδεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε για αύριο Σάββατο 10 Αυγούστου η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 προβλέπεται για τις εξής περιοχές: Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης και της νήσου Κυθήρων, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Ανατολική Βοιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια και Περιφέρεια Πελοποννήσου, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Ανατολική Λακωνία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται στις εξής περιοχές: Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, Κυκλάδες, Περιφέρεια Πελοποννήσου και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Εύβοια, Σκύρο, Βοιωτία, Φθιώτιδα και Φωκίδα και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Αχαΐα, Ηλία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες καθώς και τις περιφέρειες τους Δήμους ανωτέρων περιοχών ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Επλέον, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή πολυμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνας και συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα συνελήφθη 28χρονος αλλοδαπός στην Κρυσταλλοπηγή Φλόρινες, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων για διακίνηση πάνω από 705 κιλά κάναβης. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας. Στη σύλληψη ενός ατόμου εναντίον του οποίου εκκρεμούσε έντελμα σύλληψης από την Ιντερπόλ προχώρησαν άνδρες αστυνομίας στην Κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Συγκεκριμένα χθες το μεσημέρι, αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κρυσταλλοπηγής σε συνεργασία με αστυνομικούς του τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου προχώρησαν στη σύλληψη 28χρονου αλλοδαπού, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων. Η κατηγορία που τον βαρύνει είναι διακίνηση ναρκωτικών.
Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που έχει γίνει το 2017 στο συνοριακό σταθμό Δυραχείου Αλβανίας, είχε βρεθεί σε φορτηγό κατοχής του ποσότητα 705 κιλών κανάβης. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Δυτικής Μακεδονίας. Υποτονική παραμένει η κίνηση στην αγορά της Πτολεμαΐδης 15 ημέρες μετά την έναρξη των θερινών εκπτώσεων. Πάντως, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Μιχάλης Δελικώστας, αισιοδοξεί ότι η κίνηση θα αυξηθεί το τελευταίο δεκαήμερο με την επιστροφή του κόσμου από τις καλοκαιρινές του διακοπές. Στο τέλος Αυγούστου ολοκληρώνεται η φετινή περίοδος των θερινών εκπτώσεων. Σύμφωνα με τους εμπόρους, η κίνηση στην αγορά ήταν υποτονική χωρίς να έχει σημειωθεί σημαντική κίνηση παρά τις γενναίες, όπως αναφέρουν, εκπτώσεις. Οι πολίτες θα έχουν για λίγες ακόμα μέρες την ευκαιρία να προχωρήσουν σε εκπτωτικές αγορές, με τους εμπορικούς συλλόγους της περιοχής να δίνουν την συμβουλή στους καταναλωτές να εμπιστεύονται την τοπική αγορά, επιβραβεύοντας τους εμπόρους που κάνουν καλές και ειλικρινές εκπτώσεις. Όντως, περάσει περίπου 25 μέρες από την έναρξη των εκπτώσεων. Η αγορά κινείται λίγο με αργά βήματα. Θεωρώ ότι ο κόσμος απουσιάζει, άλλος πηγαίνει, άλλος έρχεται από διακοπές. Αυτή τη στιγμή η πόλη είναι άδεια, όπως παρατηρείτε και όλοι ότι λείπουν αρκετά αυτοκίνητα. Η αγορά κινήθηκε μόνο τις πρώτες μέρες λίγο ικανοποιητικά των εκπτώσεων. Υπάρχει πάλι αυθονία προϊόντων. Οι συνάδελφοι έχουν κάνει πολύ καλές τιμές. Βλέπω ότι εκτός αγγίζουν και το 70%. Ό,τι ο κόσμος μπορεί να πάρει αυτές τις μέρες από την τοπική αγορά να στηρίξει τα μικρά μαγαζιά, γιατί από τα μικρά μαγαζιά κρέμεται η ελληνική οικονομία, τα λεφτά μένουν στον τόπο μας, τα έχουμε πει πολλές φορές. Πιστεύω ότι και το επόμενο διάστημα, αν βοηθήσει και γυρίσουν από τις διακοπές, να υπάρχει πάλι μια καλύτερη κίνηση στην αγορά. Ελπίζετε σε κάτι, σε μια φορολογική, με το ΦΠΑ, μεταβολή, για να πάρει μια ανάσα η αγορά? Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, με τις εξαγγελίες της καινούργιας κυβέρνησης, πηγαίνουμε λίγο προς ένα θετικό δρόμο. Περιμένουμε αυτές τις αλλαγές, τη μείωση της φορολογίας, του ΦΠΑ και όλα τα άλλα και το έμφυα που γίνεται φυσικά, γιατί βλέπετε ότι αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια, η φορολογία είχε πέσει πάνω στον ελεύθερο επαγγελματία και τους συναδέλφους και ήταν δυσβάσταχτο. Πιστεύω ότι επειδή κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση, αυτό βέβαια θέλει βάθος λίγο χρόνου, θα φανούν τα αποτελέσματα και εφόσον εφαρμοστούν τα νέα μέτρα. Ο θεσμός των εκπτώσεων? Ο θεσμός των εκπτώσεων για μένα, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, είναι μόνο να υπάρχουν καλοκαιρινές και χειμωνιάτικες εκπτώσεις. Τα ενδιάμεσα δεκαήμερα και τις μέρες των προσφορών που είναι για μικρό διάστημα μέσα σε τη διάρκεια του χρόνου, για μένα δεν αποδίδουν. Εξάλλου πιστεύω ότι τα περισσότερα μαγαζιά τότε δεν είναι και ανοιχτά τις Κυριακές που λέμε ότι είμαστε ανοιχτά. Δεν ανοίγουν κιόλας. Υπάρχει μια ανάγκη, μια έκκληση, μια προσπάθεια του Εμπορικού Συλλόγου προς το καταναλωτικό κοινό να στηρίξει την τοπική αγορά? Ναι. Όπως ξέρετε, επειδή είχαμε και ως νέο διοικητικό συμβούλιο είχαμε εκλεγεί το Φεβρουάριο, πέσαμε πάνω σε πολλές εκλογές και πολλές αναμετρήσεις και περιοριστήκαμε λίγο με την έννοια ότι είχαμε και υποψηφίους και περιμέναμε να ξεκαθαρίσει και το τοπίο. Από το Σεπτέμβριο ο Εμπορικός Σύλλογος θα κάνει πολλές εκδηλώσεις να στηρίξει τους συναδέλφους, εκδηλώσεις τόσο στο κέντρο της Πτολεμαΐδος όσο και σε διάφορες αίθουσες με διάφορα σεμινάρια. Θέλουμε να κρατήσουμε τον έμπορα της πόλης μας ζωντανό. Στρώμα ή MediaStrom? MediaStrom φυσικά. Αποκτήστε ένα στρώμα κορυφαίας ποιότητας με έκπτωση έως 50%. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα. Και στρώμα Advanced Care μόνο 599 ευρώ. MediaStrom Ευκολίδης. Γκέρτσο 60 στην Κοζάνη. Velvita, 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 Velvita. Velvita, το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. flashpavlatv.gr.
ειδήσεις με την ταχύτητα του Flash. Τεχνομπετών ΑΕ. Έτοιμο σκυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Μπορία σιδήρου. Τεχνομπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Ροδάκινο Βελβετού Δήμητρα. Διαχρονική ποιότητα στην ιστορία του χρόνου. Μυρωδάτο. Ζουμερό. Πεντανόστιμο. Ζητήστε το. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα καλύτερο Σαββατοκυριακό. Καλή σας νύχτα.